πλήρως σκεπτικό. Αν αφιέρουμε στην Αιγύαλο μια ιστορία των τελευταίων 100 χρόνων τουλάχιστον, θεωρώντας χρέος μας να μνημονεύσουμε και να τιμήσουμε τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ πρόσφυγες αρχές του αιώνα, προηγούμενο αιώνα, και εγκαταστάθηκαν με 1.200 κόπους, σκεφτήκαμε να ανεβάσουμε αυτό το θεατρικό έργο. Θέλω να τονίσω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί όπως είπα και χθες, δεν ήταν ένα κείμενο εξ αρχής δοσμένο, που πάνω στο οποίο θα στηριζόταν η θεατρική ομάδα και ο σκηνοθέτης, αλλά έγινε μια φοβερή προσπάθεια και μια πολύ μεγάλη δουλειά και από το σκηνοθέτη και από την θεατρική ομάδα να συγκεντρώσουμε κομμάτι-κομμάτι τα κείμενα, τις φωτογραφίες, τις ιστορικές πηγές, όλο αυτό το υλικό και να το συνθέσουν σε αυτό που θα παρακολουθήσετε. Ήταν λοιπόν πολύ κουραστικό, επίπονο, γι' αυτό και κράτησε αρκετό χρονικό διάστημα όλη αυτή η προετοιμασία. Θεωρούμε ότι άξισε τον κόπο. Λυπόμαστε που δεν μπορούμε και άλλες μέρες να το παρουσιάσουμε. Θα επαναληφθεί όμως και το καλοκαίρι με την ευκαιρία του ολοκαυτώματος της 30 Ιουλίου, της επαρχίου που έχουμε στην Αιγύαλο, και πιθανά να κάνει και κάποιες περιοδίες σε άλλους δήμους. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους συντελεστές αυτής της θεατρικής παράστασης και σύντομα να σας παρουσιάσω όλους αυτούς που δούλεψαν σκυλιά για να ανέβει αυτό το έργο. Στη σκηνοθεσία λοιπόν, βίντεο και αρχιτισμό είναι ο σκηνοθέτης μας ο Δημήτρης Δακτυλάς. Σκηνικά και κοστούμι ο Σεραφείμ Λουζόπουλος, η μουσική ο Νίκος Παπαθανασίου. Την επιμέλεια των κειμένων την έχει η φιλόλογος Ευγενή Νικολάου. Και παίζουν με χορηγική σειρά η Όλγα Βλαχοπούλου, η Ελένη Κίνη, η Έφη Κίνη, η Μαρούλα Ειρηνάκη, Άννα Ζαράρη, Πρόσωπο Καραπατάκη, Ολυμπία Μεσημβρινού, Ηρακλής Παπαγιάννης, Βιβλίο Παπαναστασίου, Βαλασία Πετρίδη, Ζέφη Φιλιππίδη, Αθανασία Πλαμουρίδη, Γιώτα Καλεκλή. Συμμετέχουν οι μικρές Φιλιππίδη και Αναστασοπούλου, Ανδρονίκη Καρανάσιου. Χορεύει και η. Και άλλη μια μικρούλα, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, η Ιωάννα. Χορεύει η Άννα Πανάγου. Και να αναφέρω επίσης ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ στα κείμενα της παράστασης το γνωστό βιβλίο που αναφέρεται στην Αιγύαλου, στην ιστορία της Αιγύαλου, του Δράκου του Μαυρομάτη, Αιγύαλος μέσα από τις φλόγες, που εκδόθηκε το 1930. Στηριχθήκαμε επίσης στα βιβλία του Γιώργου του Δινησίου Αχελινά και η τελευταία ζωή στο Τσιφλίκι του Παραλίτου Μπάλι και στο βιβλίο του κ. Θανάσου Κλιβασάνη, Νέα Αιγύαλος, Ιστορία, Λαογραφία και Σύγχρονη Ζωή. Επίσης χρησιμοποιήσαμε τα πολύτιμα πρακτικά του συνεδρίου του Δήμου Νέας Αιγύαλου που πραγματοποιήθηκαν το 2000 στο Δήμο μας. Τα κείμενα και η ποιήση είναι από τον Ευρυπίδη, Βάρμελη, Σεφέρη και Ελίτη. Και οι χορηγοί μας, Λίλκης και Μούντις, που τους ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας θυμίσετε απόψε με την παρουσία σας και θα παρακαλούσα να κλείσετε τα κινητά σας, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη διάρκεια της παράστασης. Thank you.
θεία. Γέννηση να πω στα αρχοντικό σας. Καλησπέρα αρχοντές, αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη θεία. Γέννηση να πω στα αρχοντικό σας. Χριστός γεννάται σήμερον, εν Βηθλεέμ την πόλη, τη ουρανία γάλλονται χαίρε τη φύση όλη. Χριστός γεννάται σήμερον, εν Βηθλεέμ την πόλη, η ουρανία γάλλονται χαίρε τη φύση όλη. Εν το σπηλαίον τίθεται, εν φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών εκέπει ηθείς των όλων. Εν το σπηλαίον δικταίται, εν φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών εκέπει ηθείς των όλων. Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα, αστρόλαμπρο τους οδηγεί χωρίς να λείψει η ώρα. Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα, αστρόλαμπρο τους οδηγεί χωρίς να λείψει η ώρα. Αχ, απ' της Αγίας Εκατερίνης κατέβαζαν τα χωριά τα μουρούνια στην Καλιά Κελό. Ήταν εκείνο, τα νηγή. Τα κατέβαζαν στην πλατεία του Παρελθυσού της Αγίας Άννας και ανήμερα της Αγίας Αναστασίας έσφαζαν. Τι να σε πω, η Αγγελινή ήταν μάστορη σε αυτό. Έκοβαν ένα μπουτ και το κάπλιζαν στα ανοιχτά βαρέλια που από κάτω έκαιγε ροκανί. Γέμιζαν τα ψηλά άντρα και έφτιαχναν καπνιστά λουκάνικα. Έλειωναν τα από μέσα λίπος μαζί με μήλα και κρεμμύδια και έφτιαχναν τη λίγδα. Καλύτερη κι από βούτυρο κι από λάδι. Να κάνεις κουραβιέ και να μην το χορταίνεις. Αλάτιζαν τα παίξω πάγκους και έκαναν την όστιμη ασλανίνα. Και το κρέας, να καβουρμάδες, να καβούσκα, να και μανίγια ντολμάδες με ξινό λάχανο. Τι να πω τώρα για την πηχτή, με το σκόρδο και τον πόλυπο ξύδι. Που λέει και το τραγούδι. Πηχτή έχει ελληνή, να μην ξυνεί. Άσε εκείνος ο πάχουρας, η γεμιστή κοιλιά, με όλα τα τζιέλια. Λύνες, σκόρπια κι άλλα. Ο γιαχελός σηκώνοντας το ποδάρι. Χριστού χωρίς χοιρινό. Γέντε, δεν γέντε. Όλα κι όλα. Αχελίνας βαρύνας, αχελίνας βαρύνας, αχελίνας βαρύνας, αχελίνας. Τι να σε πω τώρα και για τα ρυθίσματα, τα ξέρεις. Μα κοίτα ένα άλλο πράγμα. Μπακλαβάδες με 40 φύλλα, ποινίκια, κουραβιέδες και προβάτων μιλίδα σου ρωτή. Ανήκα με φύλλο, με τη Μιλινόβιτσα. Ψηλό, με ταξωτό, κι άμα πάνε στο φύλλο, έπεφτε το καρί, τα μύγδαλο, το μοσχοκάρ, η κανέλα, που τη λίγαμε πάνω στη Μιλινόβιτσα και το σουράμε στα βραβοθελιά. Αυτό τραβούσαμε τη Μιλινόβιτσα και το βάζαμε λόγια λόγια, στο δεβάρι, στο σιδεροσύ. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, μόνο σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε. Τι κόσμος, τι πράγμα τις μέρες κίνες. Όποιον είχες να το δει σε ένα χρόνο, τον έβλεπες. Τι καπεταμένη, τι ταξιδεμένη και τι ξενιδεμένη, τον μπακάλικο στις χαρές του και γνούσε τις μέρες αυτές όποιον περνούσε την τόπη. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε, σε βδίμ, μαμάνε, σε βδίμ, να φάμε και να πιούμε καλέ, δερβεντέρι, δερβεντέ, τραβακόριμ το μπερεντέ. Χαραή την παραμονή, με τα φαναράκια, ξεκινούσαν τα παιδιά μες τη νύχτα και το καλή ημέρα να έρθεις. Μα το λέγαμε έναν άλλο σκοπό, που ήταν σαν παλιά βυζαντινή ψαλμοδία. Η Παρθένος σήμερον
την ώρα που χτυπούσε η καμπάνα μέσα στη νύχτα, πήραν δυο νοματίες στις γειτονιές. Και χτυπώντας κάτι ξύλα, τα κρόταλα που λέγαν, φώναζαν. Ορίστε στην εκκλησία μας! Ορίστε στην εκκλησία μας! Άιντε, σηκωθείτε! Έλεγαν στα παιδιά οι μανάδες τους. Η Πάπου φώναξε. Γεια, γεια, σουρβακίσουμε! Η αρχαία απικία των Μελισσίων στον εύξηνο πόνο. Αχελό για τους Βυζαντινούς, αλτύμπαχτσισί για τους Τούρκους, δηλαδή χρυσός κήπος. Μια χερσόνησος μέσα στη θάλασσα. Ένα καράβι που αρμενίζει στον πόντο. Για 24 αιώνες, κέντρο σφίζουσας ελληνικής ζωής, με λαμπρές εκκλησιές, αρεναγωγία, παρθεναγωγείο και βιβλιοθήκη. Με τον Αγιώργιο οδηγό και προστάτη. Μια ισχυρή παρουσία αιώνων που διακόπηκε βία εξαιτίας υπερεθνιστικών επιδιώξεων. Η εύκολη, εφάνταστη φιλοπρόοδη αρχαιαλίδης και αρχαιαλίδησης, τον Ιούλιο του 1906, παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε πώς έγινε τούτο το φωνικό. Την αρπαγή, τον πόλεμο, την ιδιοτέλεια, το σφέγγμα της αγάπης. Κύριε, βόηθα να τα ξεριζώσω. Στις 30 Ιουλίου του 1906 σήμανε η ώρα της Αγχιάλου. Αλλά εκεί τα πράγματα ήταν ακόμη σκούρα. Η Αγχιάλου σκτισμένη σε ένα κροτήρι ανάμεσα σε δύο θάλασσες και έχοντας προς το μέρος της ταιριάς τη δύναμη των αλικών, ήταν από φυσικό της δύσκολο να κυριευτεί απ' έξω. Έπειτα ο πληθυσμός ήταν ολάκερος σχεδόν ελληνικός. Και ο δεσπότης είχε ετοιμάσει την άμυνα. Όσοι είχαν υπηρετήσει το στρατό, οπλιστήκανε και φυλάγανε βάρδια κάθε νύχτα στο στενό έμπασμα της πόλης. Το τηλεγραφούσε ο δεσπότης στην κυβέρνηση πως θα αναγκαστεί να υπερασπίσει την τάξη. Πληροφορούμε
τραγούλευμε το παντόν του ανεχώρησε διαγίαλο. Έχουν κύριων σκοπών κατάληψη μονής και εκκλησιών. Ησυχάσατε τους κατοίκους. Ησυχάσατε τους κατοίκους. Πολίτε βρίσκονται σε αναστάτωση. Ούτε μία ταραχή πρόκειται να γίνει. Είναι αποφασισμένη να πέσωση μέχρι τελευταίου ή υποχωρήσωση της Βουλάς Δραγούλε. Η εξουσία έχει τόσα μέσα όσα της αρκούν όπως συγκρατεί συνταραξίας. Ήταν 3:30 πρωινή ώρα. Όταν ετάρεσε την ατμόσφαιρα της πόλεως, κοντονοχρουσία κινδύνου. Εν τόσο λίγο άπαντες οι πολίτες, συναγκεντρούνται στην εκκλησία της Παναγίας, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της καταστάσεως. Επρόκειτο περί αμήνης, αλλά αυτή, πώς τα ετηρεί το. Ένας λαός, εδιώκεται των αφανδών. Αυτός ο λαός, αντιλαμβανόμενος ότι είχε καταληφθεί στην τύχη του, υπήκονε στο αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως και στο αίσθημα των καλλιεργηθέν και γενεάς γενεών περί των ιερών του δικαίων. Έρημα δάλση και θεών ανάκτορα, φόνο καταρρή. Κατά το μεσημέρι η μάχη φούτωσε μέσα στην πόλη. Τότε έφτασε από τον πύργο έφυπη χωροφυλακή να δώσει τέρμα στη συμπλοκή ήγουν να εκτοπίσει τους Ρωμιούς και να παραδώσει την πόλη στους κομιτατζίδες. Η πόλη ολόκληρη από παλιά ξύλινα σπίτια με στενά δρομάκια παραδόθηκε στις φλόγες και κάηκε μέσα στην λίγη ώρα. Εμείς από το παράθυρο βλέπαμε τον κόσμο να τρέχει εδώ εκεί και άρχισε να πέφτουν για τουφέκες. Μετά είδαμε και τις φωτιές που έφταναν τη γειτονιά μας. Μας έπιασε φόβος. Εκλέγαμε. Άιντε, το τελευταίο μας είπα. Τότε ακούμε να χτυπάνε την πόρτα και να φωνάζουν. Κατεβείτε, θα σας κάψουμε. Δεν περνάνε 10 λεπτά. Ο δρόμος γεμίζει κόσμο τρελό, πανικόπλητο. Φωνάζουν βοήθεια, θα μας πάσουν ζωντανούς! Ψήμισε στο παράθυρο, φτάσουν ξαφνισμένοι. Μας φωνάζουν, μη κάθεστε μέσα, θα μας κάψουν! Όλους τους δρόμους έχουν κλείσει, δεν αφήνουν πουθενά! Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια! Χιλιάδες φωνές. Ο δρόμος δεν χωράει άλλους. Παιδιά κλαίνουν. Σκούζουν. Στέλνουν την άδεια τους. Μουλιακτά, κατάρες, προσευχές. Τα μάτια έχει το δρόμο να ρεώνει και να στείλει να βγάζει. Γρήγορα λέει. Πολλές τόσες άλλα και στα σέντερα. Πανωτά! Βοηθάει εμένα να κάνει πιο γρήγορα. Δείχνει το χαλί στη ρόζα του. Την λιμάκι στους ώμους τους. Παίρνει δίκιο το καλά που μεταφέρουμε και παίρνουν οι δρόμους. Όμως εμένα το μυαλό μου είναι πίσω. Θες να πάρω την κούκλα και το άλλο. Βρε, κι εγώ μας δεν το καταλαβαίνεις. Σου στριψε! Θεέ μου, ο κόσμος τα αλήθεια καίγεται και αυτή εκεί την κούκλα της. Μάρτον Παναγία μου. Μετά είχα κρυά του κούκλου μου τα έλεγα. Που εγώ. Εγώ αυτό μου το θέλω. Και πλέον. Συμφωρών μου. Να το τέρμα, φτάνει. Να, φτάνει το κορύφωμα. Αχ, η μαύρη. Η χώρα. Μες στις φλόγες. Φλόγες, φλόγες. Εγώ φεύγω. Φλόγες. Φλόγες. Όσο μπορείτε, πόδια μου σε πείτε. Το έχει για να τις αφήσω. Φλόγες, φλόγες, τριγυρνούν παντού οι φωτιές. Στα στεφάνια όρκο του κάστρου. Ζώνουν των σπιτιών σκεπές. Μας ρημάζουν. Συγχωρά. Πάει η χώρα. Πάει σαν καπνός. Πάνω προς τον πέριχο σκορπάει. Γη των παιδιών μου. Συγχωρά. Άμα πέρασε λίγο το μετά.
μεγάλο κακό. Μας βρήκαν και οι συγγενείς μας, που δεν πίστευαν στα μάτια τους. Γιατί νόμισαν ότι καήκαμε. Η Αγίαλος ήταν ένα φοβερό πράγμα. Δεν έβλεπες τίποτα όρθιο, γιατί τα σπίτια ήταν ξύλινα. Μόνο η τύχη της Παναγιάς και του Παρθεναγωγείου ήσαν ορθή. Στην Παναγιά το μολύβι του τρόμου είχε λιώσει και έκανα βλάκια. Μας εγκάψανε τα σπίτια, τα σχολιά, τις εκκλησίες. Μα δεν έκαναν άλλες βιοπραγίες. Ούτε την άλλη μας περιουσία πήραμε. Κάποιοι μάλιστα Βούλγαροι προστάτευσαν τους δικούς μας καθ' οθυσία. Μαζί μεγαλώσαμε. Και εμείς ως δεν είχαμε. Κάμποσα σπίτια σώθηκαν στον Χριστό. Το δικό μας το σπίτι, ωραίο, μεγάλο, κάηκε. Μονάχα τα μαγαζιά μας στην αγορά δεν κάηκαν. Ο θείος Μανώλης από τον πύργο έστειλε ένα μάξι και μας πήρε μόνο με τα ρούχα που φορούσαμε. Μονάχα κάτι χρυσαφικά εσώσαμε που είχε πάρει η μαμά μαζί της. Κατώ ήρθαν τα ελληνικά καράβια και μας έφεραν στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να παραστήσω, παιδί μου, κουράζομαι. Είμαστε στα 4 κορίτσια, αγόρια κανένα. Στην άκρη θάλασσα, στο και στο μουράγιο που λένε, φύλαγε ένα καΐκι να μας πάρει να μας πάει στη Μεσέβρια. Μυστικές, αφώτιστες, εκλέγαμε. Είχαμε μικρά παιδιά, τα αδέρφια μας εκλέγαν μυστικά. Δάχτυρι και τύραν σου, μόσχο έχει η καρδίτσα του, μόσχο έχει και μοσχίζει και τη γειτονιά ζαλίζει. Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο μικρό μικρό όσου το δώσα μεγάλο φέρε μου το. Δάκτυρι τη στο γάμο του θα χορεύει η μάνα του και στα ρεβονιάσματα του θα χορεύει η γιαγιά του. Λοβουνό ίσιο σαν κυπαρίσι κυκλονί του να πλωνώνται σαν να το λύει και δυσί. Αυτός να περιβολάει, αυτός έδειξε το μύριο, αυτός το καθάρισε, αυτός είπε να μην το μαρτύρει. Πάρε μου και ο μικρός ο πυρητήρης θα το πιάσει να το δει και σύρτο στους μπαξέδες και γεμίσε τους σκοτούς του λουλούδια με εξαδές. Η δύναμή μου κόβεται και δεν μπορώ να συλλογιστώ τα όσα περάσα. Πέπος είμαι κι εγώ μες στο χώμα, μα τα συλλογιστώ. Τώρα φυσικά, δεν με ξαφνιάζουν τέτοια πράγματα. Γιατί τώρα ξέρω πως δεν φταίνει οι λαοί όταν μισούνται, σκοτώνονται ένα μεταξύ τους. Φταίνε εκείνοι που καλλιεργούν μέσα τους το μίσος και το έγκλημα και τους διορίζουν κάθε τόσο τον προαιώνιο εχθρό για να ξεκινάνε. Για συμφέροντά θα το λαόν. Όχι βέβαια. Για το συμφέρον των ληστών. Την δευτέρα ημέρα των καταστροφών ήρχεσαι η φυγή των αχιαλιτών από τα ερείπια των σπιτιών των, τα οποία ακόμη κάπνιζαν. Έφευγαν χωρίς να ξέρουν που πηγαίνουν. Εκ των εχόντων λίγων πολλή οικονομίας ανεχώρουν άλλοι με καλύκια και άλλοι πεζοί εις πύργων, αποκομίζοντες ό,τι είχαν καταχώσει να διασώσουν από το πύρ. Την Λωδικάτη τρέχοντος μηνός Αυγούστου, έγραφε ανταποκριτής εκ πύργου, το ελληνικό ατμόπλιο Αντιγόνη απέπλευσε νεκτολημένος μας, φέρον 200 πεντίκοντα οικογενείας, προσφύγων εξ αρχιά.
Ω, να βλέπατε το οδυνηρό θέαμα, να βλέπατε όλους εκείνους τους γυμνόπουδες άντρας και τας γυναίκας, ρακεντήτους, πεινώντας, ικτρούς, κλαίοντας την απώλεια προσφυλών προσώπων και φεύγοντας και εγκαταλείποντας τα συστίαστον, την γίνη ενιεγεννήθησαν και εφείς έζησαν. Ζωντανά φορτώματα ησυχάζουν. Κοιμούνται. Είναι άνθρωποι πεταμένοι. Στιβαγμένοι. Όπως. Ο ένας πάνω στον άλλον. Δίπλα στον άλλον. Μάτια τον ύπνο σφαλισμένα. Μαλλιά ξέβλεκα. Μαλλιά σε κότσους και κοτσίδες. Κεφάλαια αντρικά. Με πλούσια κόμη, με μουστάκι. Με σκούπους. Καπέλα, λίγε τραγιώσκε. Οι τσιρικάδε κουρεμένοι με την ψηλή τη μηχανή. Κεφάλια αμέτρητα. Ανάσκελα, στο πλάι γερμένα. Αποκλεισμένε αγκαλιέ. Σε όμω. Σε πλάτε διπλανών. Σε βολικά λαγόνια. Κεφάλια αποκαμωμένα. Σοριασμένα. Κεφάλια ανθρώπινα. Άνθρωποι. Άνθρωποι. Που δεν γνωρίζουν ότι το χθες από το σήμερα κόπηκε μια για πάντα. Καραβοκύριστα σου, σορκίζω στα παιδιά σου, μαύρη φουρτούνα πλάκωσε το πλοίο κάνει νερά. Και ποιος το ξέρει αγάπη μου, αν θα σε ξαναδώ. Το πλοίο φορτωμένο, και στα πανιά βαλμένο πάνε οι ναύτες για λίτρωμο, το πλοίο κάνει νερά. Και ποιος το ξέρει αγάπη μου, αν θα σε ξαναδώ. Βοήθα Παναγιά μου, να βγούμε στη στεριά, γαλήνεψε το νερό, το πλοίο κάνει νερά. Και ποιος το ξέρει αγάπη μου, αν θα σε ξαναδώ. Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί θα ακούς γλυκότερα. Η φρίκη δεν του βεριάζεται, γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμήλυτη και προχωράει. Άστρο λαμπρό μου άστρο, τι νιώτη μου λυπή σου, και μη μ' αφήνεις να καθώ στο μαύρο πέλαγο αυτό. Γιατί ποιος ξέρει αγάπη μου, αν θα σε ξαναδώ. Στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο, νησιπή μου πόνος. Πάλι τα ίδια και τα ίδια θα μου πεις. Όμως τη σκέψη του πρόσφυγα, τη σκέψη του εχμάλωτου, τη σκέψη του ανθρώπου σαν κατάδυσε κι αυτός πραμάτια. Δοκίμασε να την αλλάξεις. Δεν μπορείς. Ora na missa.
πάνω σε αγρίους τόπους, σε λαγκάδια, σε βουνά, εκεί που κατοικούν θηρία και πουλιά χτίζουν φωλιά. Ίσως να μην είμαι κανείς, αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις. Έχω σπηλαιό για σπίτι και τη γη για κλίνη μου και μια πέτρα μασιλάρι, έτσι ήταν τη στήχης μου. Και μια πέτρα σηκώρεσέ με, αλλά είναι ανάγκη να μείνω ζωντανή, να περάσω την άλλη όχθη. Οτιδήποτε θα είναι προτιμότερο παρά η αργή δολοφονία μου από το παρελθόν. Το 1907, το Ιδρυθέν Θεσσαλικό Γεωργικό Ταμείο αγόρασε με απολωτρίωση το τσιπλίκι του Παναγί το Πάλι για να αποκαταστήσει τους Αγκιαλίδης πρόσφυγες. Μαζί τους αποκαταστάθηκαν και οι κολλήγοι του κτήματος που πήραν διπλάσιο κλήρο από τους Αγκιαλίκες και οι παρακεντέδες που πήραν όμως πολύ λιγότερο. Σε όλους τους κληρούχους αναλογούσε και μια στρεμματική έκταση κοινής βοσκής. Όλοι οι κολλήγοι και οι παρακεντέδες του καινούργιου, της Δημητριάδας και του Καραμπάς που εγκαταστάθηκαν μετά στη Νέα Αγκίαλο αποτέλεσαν με τους Αγκιαλίτες μια οικογένεια και ποτέ δεν διαχωρίστηκαν από αυτούς. Όπως δε ήταν και αυτοί εραστές της γης και δούλεψαν με το ίδιο πάθος και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της. Το ίδιο αδελφική και αρμονική ήταν και η ζωή μεταξύ της Νέας Αγκιάλου και της χωριστής πια κοινότητας των Πυρδηγών, το Άκετσι, που δημιουργήθηκε μετά από τους άξιους και τίμιους δουλευτάδες της Θεσσαλικής γης. Πού είσαι, Παρμαρικό, πού είσαι! Πού είσαι, πού είσαι, πού ήρθα! Έλα εδώ να σε πω για τον Τουπάλι, το θυμάσαι τον Τουπάλι. Ήταν καλό αρπαντικό το Τουπάλι. Τον Τουπάλι δεν θυμάμαι. Μας είχε όλους πειθαρχία. Ήμασταν φτωχός κόσμος και ζούσαμε κοντά σε αυτόν. Τα κορίτσια τα πάντρευε. Τα έδινε ένα κατοστάρικο πρίκα. Τα πολλά λεπτά ένα κατοστάρικο. Ύστερα στα παιδιά του σχολείου έφυγαν από μια κορισιά, μια στολή. Δούλευε τότε ο Κουσμάκης. Δουλειά να δεις, χαμάλιδες. Εμένα που με βλέπεις και χωράφ έκανα και πρόβατα φύλαξα. Αλλά ήταν καλός ο Τουπάλος, καλός. Τους πολίγους τους αγαπούσε, ύστερα έκανε και δωρές. Έκανε εκείνο το σπίτι που έμενε, κάτι άλλο σπίτι που είχε, κάτι αποθήκε. Στην αρχαία την παλιά έδωσε κάτι ακμάλωτα, παλιά, τα βαρέλια. Βέβαια, πολλά πράγματα. Η θεμελίωση της Νέας Αγκιάλου υπό του Διαδόχου Κωνσταντίνου καταδεικνύει την εθνική σημασία της. Προσφυγείς και εθνομάρτυρες Αγκιαλίτες. Εφόσον σεις υπήρξατε οι πρώτοι ήρωες και τα πρώτα θύματα υπέρ της εθνικής και εκκλησιαστικής ενότητας. Και γι' αυτό η καρδιά του έθνους στρέφεται προς εσάς. Σαν αντιπρόσωπος της πόλης του Βόλου, θεωρώ καθήκον μου να σας πω κι εγώ δύο λόγια. Σας ονομάζω εθνομάρτυρες, γιατί τα όσα υποφέρατε, τα υποφέρατε για τις εθνικές μας ιδέες. Αυτή η μέρα είναι μέρα νίκης του ελληνισμού κατά της βαρβαρότητας. Με συγκίνηση σας χαιρετούμε. Ζήτω η Νέα Αγκιάλος! Ζήτω! Thank you.
1908. Ελονοσία. Τα πρώτα έθη της εγκαταστάσεως των αρχαιλιτών εις τη νέα των πατρίδα υπήρξαν ολέθρια δι' αυτούς, λόγω των ελωδών νόσων. Απόδειξη ότι το νεοσύστατο νεκροταφείο εκ 10 στρεμάτων υπερπληρώθηκε εις βαθμόν ώστε να χρειαστεί και δεύτερο τύπο. Οργανισμοί υγιείς και ισχυροί εγκαταλείψανται στο ζηλευτόν κλίμα της πατρίδας του και ευρεθέντες οι φασινθήκας ευρέθησαν συνετρίβοντο ο εις μετά τον άλλον. Η εκπόνηση της μελέτης για την αποξήρανση των ελών άρχισε από το Υπουργείο Εσωτερικών το 1910. Το Μάρτιο του 1925, επιτέλους, αρχίζει το έργο της αποξήρασης. Και έτσι, την ίδια χρονιά, η νοσηρότητα από την ελονοσία κατέβηκε απότομα και οι γεννήσεις άρχισαν να αυξάνουν. Στο παλάτι μας έκδος, μέσα στη λάμπρος χώρος και με αυτόν ο κρασί να γιορτάσουμε μαζί και οι μιλονάδες που τράγουν μακαρόνια και οι φιλενάδες που χαχαγελούν. Σε μια βραστά στον γη για να κυλήσει ο ήλιος στο κεφάλι του, να ανάψει με τα χείλια του τις παπαρούνες που θα θρέψουν οι περήφανοι άνθρωποι και να μην είναι άλλο σημάδι στο γυμνό του στήθος από το αίμα της αψηφισιάς που ξέγραψε την κλήψη, φτάνοντας ως τη μνήμη της ελευθερίας. Είπα τον έρωτα, την υγεία του ρόγου, την αχτίδα, που μονάχη ο λόγος αφήσε την καρδιά, την Ελλάδα που σταθερά πατάει. Την Ελλάδα που μεταξιδεύει πάντοτε σε γυμνά τον νόδο ξαφνά. Δίνω το χέρι στη δικαιοσύνη. Διάφανη κρίνη, κορυφαία πηγή. Ο ουρανός μου είναι βαθύς και ανάλεκτος. Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα. Ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα. Τα πρώτα χρόνια στη νέα αρχεία μου, εκτός από τους χορούς τα πανηγύρια και τους δημόσιους χορούς, οι αρχιανίτες έκαναν και στα σπίτια τους λεγόμενους μπάλ. Εκεί ο καθένας έφερνε τη δάμα. Ο νοικοκύρης κερνούσε κρασί στους νέους και στα κορίτσια κοντίτα, μια καραμέλα που είχε μέσα ένα στιχάκι, μια μαντινάδα. Για σένα πίσω από το βουνό το φεγγαράκι βγαίνει. Για σένα κλαίω και πονώ, μικρή μου χαϊδεμένη. Δεν θέλω να δουλεύεις, βελόνι να βαστάς. Μόνο να τρώω να πίνεις και εμένα να αγαπάς. Άιντε, άιντε! Τα μαύρα σου τα μάτια, ας πείτε μας, με έκαναν τον καημένο να περπατώ τρελό. Άιντε, μωρέ, αχα, που πάω τα μικρά. Άιντε, άρα τις σκύπτες τις μάνες σας. Σπίτια δεν έχετε να πάτε. Άιντε, σκύπτες τις μάνες σας. Πού με λίγο, τα δικά μας έχουν τα μικρά στα πόδια μας. Μοντάματα στα νέα. Ρεβόνιασε το σμαρό του Ρουγιάς με το κοτσιό του διαμάντ. Τι είναι το ξέρεις αυτό. Χρόνια ερωτεύοντας, μέσα στο μαγαζί του Νουνούτς πιάστηκαν τα προζύμια. Πάνε το καημένο λοφό, πόνε. Πάνε, πόνε. Πόνε, πόνε. Είναι η μάνα, δεν το κρυοσυνείς. Χολόσπασε καημένη γυναίκα, χολόσπασε. Ωραία γυναίκες, άρα το μάθατε, μωρέ. Ποιο, ποιο, για μέσα. Και τη γειτόνισα με την κανέλο. Μα, τι κρίνια είναι αυτή που είναι το τρώει το γλυκό με τίποτα αυτή.
ένα μαγινί που πήρε το γιο. Και κάνει κουμάντα αυτή τώρα στο σπίτι. Ποια τα έκανε στην πατέρα, ένα όμω που είναι 7 βάλτα με τα πόδια στον άντρα. Ναι, το ξυμάτα σπίτι. Το έμαθα τώρα σε νίκη. Ακούς να διώξει τη μάνα και όλο το χωριό τώρα και λέει την κατάσταση. Ναι, δεν τα γυλάει. Μωρέ, κάψτε να σας πω κι εγώ. Για πες πως είναι κανένα. Εκεί καινούρια, φρέσκα κουλούρια τα. Ποιο, ποια θέλει να πάρει ο αναγνώστης του πελάτη. Ποια θέλει, να σας πω. Την Ολυμπίτσα, την ανοιξιά της δοξούλας. Τι είναι αυτή. Τι πρώτη δεν θα με την κατήση. Sorry.
έχεις ανάγκη ούτε την πεθερά σου, ούτε κανένα. Ακούς, να φας, να φας! Και τις ντουλάπες για να είναι η τύχη της ανοιχτή. Επίσης, της έδινε ένα κορδόνι με ένα φυλακτό να το δέσει στη μέση της, λέγοντας «Μοναχή μου θα δεθώ, μοναχή μου θα λυθώ». Το έλυνε σαν γύριζε από την εκκλησιά. Ήταν η προφύλαξη για τυχόν μάγια που θα έκαναν στον γαμπρό. Η νύχτη συνοδεύω από τη μια μεριά η παράνυφη με φουστάνι σαν της νύφης και από την άλλη ο παράδοχος. Στην εκκλησία, μετά το χορό του Ισαΐα, τα παλικάρια του γαμπρού και της νύφης, με το που ακουγόταν το άξιος, σήκωναν στα χέρια του κουμπάρου και αξίωναν ένα καλό γλέτη. Παράλληλα, τον τσιμπούσαν με καρφίτσες και δεν τον κατέβαζαν αν δεν όριζε τα παλικάριά. Τη Δευτέρα γινόταν κι άλλη χαρά. Ήτανε η Ατιχαρά ή τα Δευτεριάτικα. Εκείνη τη μέρα η παράνυφη έκανε μία ωραία μπουγάτσα και την προσέφερε στη νύφη. Ο γαμπρός μετά τον γάμο έμενε κλεισμένο στο σπίτι του μέχρι την Τετάρτη. Τις δουλειές τους έκαναν άλλοι. Την Τετάρτη πήγαινε ο παράγαμπρος, τον έπαιρνε και κατέβαινα στην αγορά. Thank you.
Δεν το θέλω, δεν το θέλω. Εγώ θέλω την Υφνάδη. Την 27η Απριλίου του 1943, προηγουμένων τηλεβόλων, πολυβόλων και αυτοκινήτων με θώρακα, μαζί δε με κάλυψη και αποθαλάσσεις, εισβάλλουν στην Αγίαλον οι Ιταλοί, καραμπινέροι ιδίως και μελανοχύτονες. Αλικομόπολης ή το έρημος καθήκον. Όλοι τους μαζί με τους αντάρτες, πληροφορηθέντες τα της επικειμένης Ιταλικής επιθέσεως, είχαν εγκαίρως απομακρυνθεί. Ελάχιστοι μόνο γέροι έχουν παραμείνει. Και οι Ιταλοί, αφού έταξαν δίωρον προθεσμία στους κατοίκους να επιστρέψουν, απεδίθησαν κατόπιν σε ένα τερατώδη σώριο νέματος, φωτιάς και ληστείας. Με αντιλίες δείχνανε μια σκόνη έφλεκτη, μέσα και έξω σε σπίτια, σε αχυρώνες, σε αποθήκες. Μετά με ένα μόνο πυροβολισμό λαμπάδιαζε όλο το σπίτι. 620 σπίτια αγιαλίτη τα κάψανε έτσι. Κάψανε τα στάρια, κύσαν τα κρασιά, τα τσίπουρα, αφού προηγουμένως ήπιαν και μέτρησαν πολύ. Καπνισμένα διβάλια, ερυπωμένα σπίτια, πτώματα ανθρώπων και ζώων. Αυτό ήταν η Αγίαλο στην επομένη. Ούτε σκληρή συντάρη στον κατακτητή και στους προδότες. Yeah.
πες τα φιλιά σου μεγάλα.